Είναι προφανές ότι η ψεύτικη αντιπαράθεση θα οξύνεται όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Όμως, κύριοι, σας ενώνουν περισσότερα από αυτά που σας χωρίζουν. Αλήθεια, για πείτε μας, συμφωνείτε ναι ή όχι στην εμπλοκή της χώρας, στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, στην παραχώρηση κρίσιμων υποδομών της χώρας για τη διεξαγωγή του πολέμου? Συμφωνείτε. Συμφωνείτε ή όχι στην επιβολή των κυρώσεων στη Ρωσία, τις οποίες πληρώνει τελικά ο λαός μας? Έχετε συμφωνήσει. Συμφωνείτε ή όχι με τη διεκοπήση και ενατοποίηση των ναυπηγείων Ελευσίνας? Εδώ το ψηφίσατε όλοι. Συμφωνείτε ή όχι με τη διεκοπήση του Ελληνικού? Εδώ το ψηφίσατε όλοι. Συμφωνείτε ή όχι με τα χαράτσια στην ενέργεια, εκτοξεύοντας το κόστος για τα λαϊκά νοικοκυριά? Συμφωνήσατε ή όχι στο θεσμικό πλαίσιο που βγάζει στο σφυρί την κύρια κατοικία εργατικών λαϊκών οικογενειών που φτιάχνει κοράκια που εκβιάζουν? Συμφωνήσατε ή όχι με την ψηφιοποίηση και τη γενίκευση της καταστολής και των παρακολουθήσεων με στόχο τον εχθρό λαό με βάση και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Στη συζήτηση λοιπόν τέθηκαν εκτός από το θέμα του νομοσχεδίου και κύριε το ζήτημα των υποκλοπών που είπα και προηγουμένως και των ανεξάρτητων αρχών καθώς και το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Από την εξέλιξη της συζήτησης των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, τι αναδείχθηκε? Η αντιπαράθεση μεταξύ σας για το ρόλο των προσώπων και όχι το θεσμικό πλαίσιο που έχετε διαμορφώσει όλοι σας και το κρατάτε μακριά από τη συζήτηση και την ανάγκη κατάργησή του. Σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που συγκλήθηκε για να εξετάσει την υπόθεση των υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ από το 2016, ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία σε συμπαιγνία και ο ΣΥΡΙΖΑ με προσχηματικούς λόγους, επειδή δεν καλέστηκε ο πρόεδρος ΑΔΑΕ, ο κύριος Ράμος, που συμφωνούμε ότι πρέπει να καλεστεί, δεν ήταν όμως θέμα της σημερινής συζήτησης, αποχώρησε. Αρνήθηκε να παραμείνει και να διερευνηθεί το θέμα, γιατί προφανώς έχει λερωμένη τη φωλιά του, γιατί συμφωνεί με αυτό το πλαίσιο που κανείς δεν εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Εξάλλου ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση μετέτρεψε σε πλημέλημα από κακούργημα το αδίκημα της παραβίασης του απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Κύριοι, δεν μπορείτε να λέτε ότι είστε διαφορετικοί. Βεβαίως έχετε διαφορές. Όμως ο λαός σήμερα στενάζει κάτω από την πολιτική σας, τα μνημόνια, τα μέτρα σας. Και εδώ απορρίψατε όλοι σας την πρόταση νόμου που έφερε το ΚΚΕ για την απαγόρευση των πληστηριασμών σε κύριες κατοικίες εργατικών λαϊκών οικογενειών. Απορρίψατε την κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Απορρίψατε την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ με πλήρη εργασιακά δικαιώματα για τους εργαζόμενους. Απορρίψατε τη μείωση του κόστους παραγωγής για τους φτωχούς αγρότες με αφορολόγητο πετρέλαιο. Την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. Στις εκλογές αυτές θα κριθεί αν θα είναι δυνατός ο λαός ή αν θα είναι ισχυρή η αντιλαϊκή κυβέρνηση όποιου χρώματος και αν έχει. Έτσι κι αλλιώς ο λαός θα είναι αδύνατος με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Γι' αυτό και του καλούμε να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ, γιατί μόνο έτσι μπορεί να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις και να διεκδικήσει τις δικές του ανάγκες σε μια γραμμή βέβαια ανατροπής και ρήξης με αυτό το βάρβαρο και το σάπιο σύστημα που βλέπουμε ότι μόνο οι πόλεμοι, οι θάνατοι, το αίμα αλλά και η διαφθορά είναι αυτή που κυριαρχεί. Σχετικά με την τροπολογία για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, έχετε πείρα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την συζήτηση και τη διαπλοκή μαζί τους, με τους ιδιοκτήτες τους, και το ρόλο τους στη στήριξή σας, αλλά και την αποσιώπηση ή τη διαστρέβλωση των θέσεων του ΚΚΕ. Όλοι σας επιδιώξατε και επιδιώκετε να έχετε ιδιαίτερη σχέση, όπως εξάλλου και οι ιδιοκτήτες κάνουν επιλογή προβολής και στήριξης. Η τροπολογία που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση
γίνεται προκειμένου η ελληνική νομοθεσία να προσαρμοστεί σε αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ένα τομέα συνεχώς αναπτυσσόμενο και μάλιστα κερδοφόρο, με επενδύσεις μεγάλων κεφαλαίων, συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρηματικών ομίλων και μάλιστα συνδυάζοντας την οπτικοακουστική παραγωγή με την ραδιοτηλεοπτική μετάδοση αλλά και με τις τηλεπικοινωνίες. Ως τώρα στην Ελλάδα ένας επιχειρηματικός όμιλος με άδεια συνδρομητικής ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης δεν μπορούσε να έχει άδεια για τη λεγόμενη ελεύθερη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και ανάλογους σταθμούς. Για παράδειγμα, η Νόβα δεν μπορεί να έχει και άδεια για τηλεοπτικό σταθμό σαν το Ωμέγα και το αντίστροφο. Η Νόβα, που ενδιαφέρεται να επενδύσει και στην ελεύθερη ή επίγεια, όπως ονομάζεται, τηλεόραση, προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία με επιστολή στην κυβέρνηση υποδεικνύει να προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο και κυρίως να μην παραμποδίζει την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων σε όποιον τομέα οικονομίας, τις εξαγορές ή τις συγχωνεύσεις, τον ανταγωνισμό. Ήδη η Νόβα, για να ξεπεράσει το εμπόδιο της ελληνικής νομοθεσίας, έχει εξαγοράσει το 50% του Α. Η κυβέρνηση με την τροπολογία έρχεται να διορθώσει ένα ζήτημα το οποίο εγείρει ανταγωνισμούς ανάμεσα στην συνδρομητική και την ελεύθερη τηλεόραση στην χώρα μας. Η τροπολογία, προκειμένου να μην δημιουργήσει παραπέρα τριβές μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων, διαφορετικών στη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, συνεχίζει να απαγορεύει σε ένα όμιλο με συνδρομητική άδεια να γίνεται ιδιοκτήτης άδειας και ελεύθερης επίγειας τηλεόρασης και ραδιοφώνου, αλλά για να αντιμετωπίσει το κενό, με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο και την παρεπόδουση ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων και επενδύσεων, δίνει τη δυνατότητα να έχουν άδεια οι μέτοχοι του ομίλου της συνδρομητικής τηλεόρασης. Όχι η ίδια η εταιρεία, αλλά η μέτοχή της. Στην εταιρεία δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε επιχειρηματικό όμιλο με ιδιοκτησία ελεύθερης επίγειας τηλεόρασης και βεβαίως το αντίστροφο. Οι συγχωνεύσεις ή οι εξαγορές σε συνδυασμό με την εφαρμογή ψηφιακής τεχνολογίας οδηγούν βέβαια σε μείωση εργαζομένων εντατικοποίηση της δουλειάς. Η τροπολογία ανοίγει το δρόμο να κυριαρχήσουν οι συνδρομητικοί σταθμοί, που σημαίνει ότι μεγάλη πλειοψηφία των εργατικών λαϊκών οικογενειών ή θα αναγκαστούν να πληρώνουν ή δεν θα έχουν την όποια ενημέρωση και ψυχαγωγία. Είμαστε λοιπόν ενάντια στην τροπολογία, γιατί σε σχέση και με τα ζητήματα της εξασφάλισης της προστασίας της πολυφωνίας που βάζει η τροπολογία, αυτά δεν εξασφαλίζονται. Ίσα-ίσα μειώνονται. Και πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι ο νέος κώδικας διοντολογίας του ΕΣΟΥΡΟΥ καταργεί και αυτή την κουτσουρωμένη προβολή των κομμάτων με βάση το κοινοβουλευτικό ποσοστό. Το βασικό στοιχείο που δείχνει την αντιδραστικότητα του σχεδίου κώδικα διοντολογίας οπτικοακουστικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, το οποίο υποξεργάστηκε και διατύπωσε το ΕΣΟΥΡΟΥ, είναι στη διαβούλευση, είναι το άρθρο 33, που καταργεί και αυτή την αντιδημοκρατική διάταξη για την παρουσίαση των κομμάτων με βάση το κοινοβουλευτικό τους ποσοστό, αντικαθιστώντας την διατύπωση, και μιλά βέβαια για εκτίμηση των δημοσιογράφων ως προς την επιλογή μεταδόσεως ζητημάτων. Είναι λοιπόν ζήτημα που βλέπουμε ότι περιορίζει ακόμα περαιτέρω την προβολή των κομμάτων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό ψηφίζουμε κατά της τροπολογίας. Σε σχέση με την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας. Στην τροπολογία λοιπόν του Υπουργείου Παιδείας με αριθμό 1555/50 τοποθετούμαστε συνολικά κατά, διότι βαραίνουν οι αρνητικές διατάξεις για την υλοποίηση της αντιδραστικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, τη στιγμή που σχολεία, εκπαιδευτικοί και μαθητές μένουν αβοήθητοι από την κυβέρνηση και ούτε καν καλύπτονται τα τεράστια μορφωτικά κενά που έχουν δημιουργηθεί στην πανδημία. Επιβεβαιώνεται το σχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών είναι στρατηγικό. Στόχος είναι να οδηγήσει στη λειτουργία των σχολείων ως αυτόνομων μονάδων που θα σχεδιάζουν διαφορετικό σχολικό πρόγραμμα, θα προγραμματίζουν την παρέμβαση των επιχειρήσεων στο σχολείο, θα αναζητούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και άλλα.
Η αξιολόγηση ουσιαστικά σημαίνει ασφιχτικός έλεγχος για το πώς προχωράνε οι παραπάνω αντιεκπαιδευτικοί στόχοι. Γι' αυτό το λόγο, καθόλου ελεύθερο δεν θα είναι το σχολείο που σχεδιάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά περισσότερο εξαρτημένο από τις τσέπες των γονιών και δεσμευμένο από τις συνολικές κοινωνικές ανισότητες. Τοποθετούμαστε λοιπόν στην τροπολογία, στο άρθρο 1, αν ήταν ξεχωριστά, θα είμαστε με το παρόν και στα υπόλοιπα άρθρα θα ψηφίζαμε κατά. Για την τροπολογία 1553-48, που αφορά την παράταση προθεσμιών για ρυθμίσεις μητρών συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπόν συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, είναι γνωστό ότι έχουμε διαφωνήσει με τον νόμο 47-64 του 20, ψηφίζουμε κατά συνολικά στην τροπολογία. Τέλος, σε σχέση με το νομοσχέδιο, λέμε εν κατακλείδη ότι η ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών είναι ζητούμενο. Από τι εξαρτάται αυτή? Εξαρτάται από τους όρους εργασίας και αμοιβής, από τις συνθήκες που έχετε διαμορφώσει, που είναι συνθήκες γαλέρας, όλοι σας, με τις ευέλικτες μορφές, με τη μείωση μισθών, την αύξηση των ορίων ηλικίας, από την απόλυτη στήριξη των στόχων των επιχειρηματικών ομίλων για ενίσχυση της κερδοφορίας τους, με μείωση των δαπανών για την υγεία και ασφάλεια. Βλέπετε, αυτή κοστίζει και έτσι οι εργοδότες το ξεπερνάνε, αυτό το όποιο νομικό πλαίσιο. Ένα αεροπλάνο, ένα τρένο, ένα μέσο μεταφοράς, όσο και σύγχρονο να είναι, όσο και αν είναι με όλους τους όρους ασφάλειας, αυτά τα λειτουργούν με τους εργαζόμενους. Και όσο αυτοί είναι ασφαλείς, με συγκροτημένα δικαιώματα, χωρίς να εξουθενώνονται, με ατέλειωτα ωράρια, τόσο θα μειώνονται τα ατυχήματα στις μεταφορές. Εσείς όμως κινείστε ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Επισημάναμε αρκετές πλευρές στην τοποθέτησή μας, γι' αυτό και στεκόμαστε αρνητικά στο σύνολο του νομοσχεδίου.